Μαμά, φεύγω, πάω σχολείο. Κουβέρτα να πάρεις. Γάντια, κασκόλ, σκούφος, μπουφάντο σκι. Και πρόσεχε μη σου πάρει πάλι η Ανούλα το πολύπτυζο και έρχεσαι και κλαις να φέρει δική της μπαλαντέζα για το θερμενόμενο υπόστρωμα, πες της. Ορίστε μας. Να πας τα καλό, αγάπη μου. Α, κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου που τι να πρωτοκάνει η δόλια μάνα. Ας περάσουμε όμως στα νέα της εβδομάδας. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο γουρλιοτσακυρωμάτης πρωθυπουργός μας. Όχουτο, μωρέ, όχουτο! Για το ρυθμό εμβολιασμού των Ελλήνων πολιτών. Ο πρωθυπουργός μας, με το χαμόγελο της Crest ή του τρελού, ανακοίνωσε 8.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Του τέστην 120.000 εμβολιασμένοι, το μήνα δηλαδή 240.000 εμβολιασμοί, γιατί χρειάζονται 2 δόσεις για κάθε άτομο. Με αυτό το ρυθμό, για να εμβολιαστούν τα 7 εκατομμύρια του πληθυσμού που απαιτούνται για την ανοσία, χρειάζονται... μόλις 5 χρόνια! Κυριάκος, με ακούς. Δεν μου φαίνεται σαν πλάνο. Α, Τσιτσιπάς, can you help me? Γιατί πανηγυρίζουμε? Στο κοινωνικό μήνυμα της ημέρας έχουμε την ιατρό Ρίνα Ασπιρίνα Ογκμεντινάκη, η οποία απαντά με το δικό της καταιγιστικό τρόπο στους αρνητές του εμβολίου. Λοιπόν, παιδιά, έχετε δει πώς είστε που πιστεύετε ότι το DNA σας θα αλλοιωθεί και από το εμβόλιο? Και κλείνουμε με ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στην κυρία Κέρα Μέιλς, η οποία άνοιξε τα σχολεία χωρίς κανένα πλάνο, αλλά θα μοιράσει νέα παγουρίνα με κονιάκ αυτή τη φορά, για να μην παγώνουν τα παιδιά μας από τα ανοιχτά παράθυρα. Αχ, βρε Ρίνα, παγουρίνα, η δική σου κουβέρτα... Με συγχωρείτε, λίγο παραπάνω ενθουσιασμός βλέπετε. Είμαι καλά, είμαι καλά. Τέλος, εν ώψη των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, να ευχηθούμε και τηλεοπτικά χρόνια πολλά στην υπεύθυνη των εορτασμών, στην Μπουμπουλίνα του λαού μας, Γιάννα Αγγελόπουλος Δασκαλάκης. Ο Θεός να με σε κόψει χρόνους και να στηρίζει χρήμα, Γιάννα μου. Κατά προτίμηση κρατικό. Αχ, Θεέ μου, τι θα πληρώσουμε πάλι.